Καλημέρα, κυρία Κοσμίδου. Καλή σας ημέρα. Πρόσωπο της ημέρας θα προτιμούσα να ήμουν και τις εβδομάδες για κάτι πιο χαρούμενο και ευχάριστο. Παρόλα αυτά, να πω ότι είμαστε εδώ για να διαχειριστούμε μια κατάσταση η οποία θέλει εγκράτεια, θέλει πραγματικά όχι πανικό και θέλει να το σκεφτούμε λίγο όλο το θέμα όπως πραγματικά είναι και χωρίς να μεγαλοποιούμε καταστάσεις, αλλά πάντα με προσοχή. Τώρα, αυτό το οποίο έχουμε είναι κάποια κρούσματα στα σχολεία, όπως είδατε, αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα τις καταστάσεις όπως έρχονται με βάση τις οδηγίες από τον ΕΟΔΗ. Κάποια κρούσματα, τα δύο συσχετίζονται μεταξύ τους, τα άλλα δεν έχουμε δει ακόμη πώς συνδέονται. Να πω ότι όλα μας τα σχολεία όπου εμφανίστηκε κρούσμα έχουν απολυμανθεί από τον Δήμο Κομωτινής, ο οποίος άμεσα έδρασε και έκανε τις απολυμάνσεις. Επομένως τα παιδιά μπήκαν ακόμη και σήμερα στο πρώτο γυμνάσιο, σε ένα κτίριο θα μπουν το οποίο έχει απολυμανθεί. Ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα των γονέων και κηδεμόνων. Πόσο αναστατωμένοι είναι οι μαθητές και οι καθηγητές των σχολείων, κυρία Κοσμίδου? Πόσο αναστατωμένοι είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντιληφθούν και γνωρίζουν ότι αν μη τι άλλο έχουν κρατήσει αυτά τα οποία έχουν τεθεί από την αρχή. Δηλαδή, ο συνάδελφος ο οποίος έχει κάνει το μάθημά του τηρώντας όλα τα μέτρα, φορώντας την μάσκα, μη ερχόμενος πολύ κοντά στους μαθητές χωρίς τη μάσκα του ή ενδεχομένως να έβγαλε τη μάσκα να εξηγήσει, αλλά όχι πάνω από 15 λεπτά σε κλειστό χώρο, χρησιμοποιώντας το απολυμαντικό, μη μοιραζόμενος αντικείμενα δικά του με παιδιά και το αντίστροφο. Εδώ γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε πραγματικά να φοβηθούμε κάτι. Και επίσης έχουμε και είμαστε και τυχεροί λίγο μέχρι εδώ, γιατί δεν έχουμε, μπορεί να έχουμε πανσπερμία και να έχω πολλούς εκπαιδευτικούς να περνούν από ένα τμήμα, αλλά αυτό ενδεχομένως να είναι καλό, γιατί σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός δεν κάθισε πολλές ώρες στο ίδιο τμήμα συνεχόμενες. Οπότε δεν αυξήθηκε η ώρα που ήταν μαζί με το κρούσμα. Άρα και αυτό είναι καλό. Φυσικά και θα υπάρχει μια αναστάτωση. Ανθρώπινο είναι. Δεν θέλει λίγο να συγκρατηθούμε και να περιορίσουμε τις επαφές μας. Δηλαδή ίσως να είναι ένα καμπανάκι, λίγο να αναλογιστούμε ότι θα πρέπει να προσέξουμε. Να προσέξουμε στις καθημερινές μας επαφές, να μην κάνουμε όλες αυτές τις μέρες άσκοπες εκδρομές, μετακινήσεις, να βρεθούμε σε κλειστούς χώρους με πολύ κόσμο. Αυτό ας το σκεφτούμε λίγο, γιατί είναι και η ατομική ευθύνη η οποία τελικά δημιουργεί τη συλλογικότητα και τη συλλογική. Έτσι, και οι μαθητές μας όμως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και αυτό θα πρέπει να το δουν και οι γονείς και να το επισημαίνουν στα παιδιά. Όχι πολλές ώρες έξω μαζί, όχι πολλές ώρες χωρίς τη μάσκα, όχι πολύ κοινές επαφές, αγκαλιάζομαι, φιλιέμαι ή είμαι κολλητός πάρα πολύ. Ας κρατήσω αυτές τις ημέρες και από εκεί και πέρα επίσης πάλι τα μέτρα προφύλαξης. Ναι, θα βγω με το φίλο μου, αλλά ας φορέσω τη μάσκα μου. Ας τη φορέσω, είμαστε σε ένα επίπεδο αυξημένης επικινδυνότητας. Ας μην κλειστώ στο σπίτι αν δεν είμαι σε αυτές τις 14 μέρες που θα πρέπει να είμαι καραντίνα, μιλώ για τους υπόλοιπους, αλλά ας προσέξω εκεί που θα πάω. Δεν είναι ανάγκη τώρα αυτές τις ημέρες τόσο πολύ να βρεθώ σε χώρους συνωστισμού πραγματικά. Ο καιρός είναι υπέροχος, μπορώ να βγω έξω, μπορώ να κάνω αθλήματα έξω, μπορώ να καθίσω έξω και να μιλήσω,
φορώντας πάντα τη μάσκα μου και κρατώντας πάντα τις αποστάσεις. Ας το κρατήσουμε αυτό. Έτσι θα σπάσουμε αυτή την αλυσίδα. Διαφορετικά, η αλυσίδα θα παραμένει η αλυσίδα, ο κύκλος θα είναι κύκλος και θα είμαστε περικυκλωμένοι. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Και με τα μαθήματα τώρα τα εξ αποστάσεως, δηλαδή για τα τμήματα τα οποία έχουν κλείσει, προφανώς και θα συνεχιστούν τα μαθήματα. Βεβαίως. Μέσω του διαδικτύου. Βεβαίως. Κάθε ένα σχολείο είναι μια δική του πραγματικότητα και ιδιαιτερότητα. Και θα το επισημάνω αυτό και θα το πω ότι τα σχολεία δεν είναι πανομοιότυπα. Δεν βγάζουμε καρμπών. Δηλαδή, το πρώτο γυμνάσιο δεν είναι ίδιο με το τρίτο γυμνάσιο. Το πρώτο λύκειο δεν είναι ίδιο με το δεύτερο ή με το τρίτο λύκειο. Έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες και τις δικές τους συνθήκες. Άρα κάθε σχολείο βγάζει το δικό του πρόγραμμα. Κάθε σχολείο, γι' αυτό και ο νόμος δίνει το Σύλλογο Διδασκών να είναι το κυρίαρχο όργανο σε πάρα πολλά πράγματα. Εκεί όπου μπορεί να είναι, είναι κυρίαρχο όργανο και εδώ στο πρόγραμμα είναι. Διαμορφώνει το πρόγραμμά του, βλέπει τις ανάγκες του και προσαρμόζεται στις συνθήκες. Έχει βγει το πρόγραμμα για τα σχολεία, τώρα συντάσσεται και για το πρώτο γυμνάσιο. Πρέπει να έχει συνταχθεί αυτή την ώρα που μιλάμε και το πρόγραμμα του τρίτου γενικού λυκείου για το τμήμα το οποίο έχει τεθεί σε αναστολή και ό,τι θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι μπορούν να προσφέρουν σε e-class, σε ασύγχρονη εκπαίδευση, γιατί πάρα πολλά πράγματα δεν μπορούν να γίνουν σε σύγχρονη τηλεκπαίδευση, αυτό θα γίνει έτσι ώστε να μην βρεθούν τα παιδιά πολλές μέρες εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, γιατί και αυτό το είδαμε ότι δεν είναι καλό το γεγονός, αυτό που λέγανε οι αρχαίοι ότι η αργία μήτυρ πάση κακίας, το είδαμε, αποσυντονίζονται, δεν συγχρονίζονται, έχουν μάθει σε έναν άλλο ρυθμό, άρα θα πρέπει να μπαίνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είμαστε επίσης, θα έλεγα, τυχεροί ή ευλογημένοι να έχει συμβεί αυτό σε μία περίοδο που έχουμε 2 μέρες αργίας λόγω της εθνικής εορτής. Μία ουσιαστικά τελείως αργία και μία είναι η ημιαργία, η γιορτή και η απονομή των επένων. Οπότε δεν θα χάσουμε πολύ ύλη από αυτό που ήταν να δώσουμε. Έχουμε επίσης ένας λόγος που έγινε σε αναστολή όλη η Β' Λυκείου είναι γιατί εκεί είχαμε και προσανατολισμούς και τμήματα γενικής παιδείας που και θα έπρεπε να συμπορεύονται στην ύλη, αλλά και εκεί έχουμε μια διασπορά των παιδιών μέσα στα τμήματα, γι' αυτό και συνέβη αυτό. Και επίσης γιατί θέλαμε να κρατήσουμε και ενδεχόμενα κρούσματα τα οποία ήταν ασυμπτωματικά ή ενδυνάμει κρούσματα να μείνουν εκτός των αστικών και των λεωφορείων, γιατί φαντάζεστε να βρεθούν και τα παιδιά μέσα στο λεωφορείο. Οπότε νομίζω ότι η Ροδόπη αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι είναι το δυνατόν καλύτερο για να κρατήσουμε όλο αυτό σε πολύ καλά επίπεδα. Ωραία. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω, γνωρίζετε αν όλοι οι μαθητές έχουν, μιλάω για τους μαθητές οι οποίοι θα αναγκαστούν να κάνουν εξ αποστάσεως τα μαθήματα, έχουν ίντερνετ, έχουν υπολογιστές, υπάρχουν κάποιοι μαθητές που είναι πιο αδύναμοι και θα χρειαστούν κάποια στήριξη? Σας το λέω, ρωτάω αυτό, μήπως χρειαστεί ας πούμε να βοηθήσουμε και σαν τοπική κοινότητα παιδιά τα οποία δεν έχουν υπολογιστές ή δεν έχουν διαδίκτυο, να μπορέσουμε και σαν κοινωνία ή σαν δήμος ή σαν φορείς κάποιος να στηρίξει αυτούς τους μαθητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη ερώτηση που θέτετε. Μέχρι στιγμής δεν μου έχει αναφερθεί από τους εκπαιδευτικούς διευθυντές μου ότι υπάρχουν μαθητές οι οποίοι δεν διαθέτουν. Εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, εσείς το γνωρίζετε ή έχει φτάσει στη δική σας αντίληψη, έχει πέσει, θα ήθελα να το ξέρω και θα θέλαμε να μπορούμε να βοηθήσουμε. Εάν λοιπόν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν έχω ενημερωθεί. Οι διευθυντές είναι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι. Υπήρχε από πέρυσι ένα θέμα με τα σχολεία που είναι στην περιφέρεια και σε κάποιες περιοχές της ορεινής που δεν είχε καλό σήμα το ίντερνετ ή σε κάποιες περιπτώσεις κάποια παιδιά δυνατούσαν να έχουν μονάδες ώστε να χρησιμοποιήσουν και να μπουν στο ίντερνετ. Μέχρι στιγμής δεν μου έχει αναφερθεί κάτι αντίστοιχο.
Οπότε δεν το ξέρω, αλλά χαίρομαι που το θέτετε και εάν όντως συμβαίνει τότε και δεν μπορεί να καλυφθεί από το Υπουργείο Παιδείας άμεσα και μπορούν να συνδράμουν οι τοπικοί φορείς και οι και οι επαγγελματίες. Ναι, οι επαγγελματίες θα ήταν ό,τι καλύτερο. Άλλωστε αυτό συμβαίνει στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή ξέρω, βλέπω ότι στην Αθήνα συντρέχουν και συμπράττουν οι εκεί επαγγελματίες, βιοτέχνες, βιομήχανοι, κάνοντας προσφορά και δωρεές στα σχολεία. Τα σχολεία είναι πάντα ανοιχτά να δεχτούν αυτού του είδους τις χορηγίες και θα έλεγα ότι όποιος ενδιαφέρεται, ακόμη και αν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή η ανάγκη και μπορεί να προσφέρει και να κάνει μια χορηγία, τα σχολεία μας είναι ανοιχτά να δεχτούν τέτοιου είδους χορηγίες. Πολύ ωραία. Γιατί πάντα προκύπτουν ανάγκες. Ωραία. Οπότε ας το κρατήσουμε και αυτό, mm-hmm. μιας και μας ακούνε και πολλοί επαγγελματίες, mm-hmm. ότι όποιος θέλει να βοηθήσει, καλό είναι να υπάρχει ένα backup σε κάθε σχολείο, γιατί χρήσιμο θα είναι και όχι μόνο για την περίοδο του κορονοϊού. Θεωρώ ότι αυτά είναι εργαλεία δουλειάς και για τις μετέπειτα εκπαιδευτικές διαδικασίες. Έτσι ακριβώς, και να σας πω, ας πούμε, θα μπορούσαμε και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί να έχουν ανάγκη, γιατί μπορεί ως σπίτι να έχω ένα λάπτοπ, αλλά αν έχω ένα σπίτι με δύο εκπαιδευτικούς, που αυτό δεν είναι σπάνιο, είναι σύνηθες να είναι τα ζευγάρια εκπαιδευτικοί, τότε αντιλαμβάνεστε ότι το ένα λάπτοπ, και το είδαμε αυτό, γι' αυτό και βοήθησε κατά πολύ η χορηγία που ήρθε πέρυσι από το Υπουργείο. Δεν φτάνει σε ένα σπίτι, θέλουν δύο, θέλουν ταυτόχρονα δύο, και αν έχουμε και παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, ενδεχομένως να πάμε στα τέσσερα. Όπως πολύ σωστά είπατε, όσοι μας ακούνε, αν θεωρούν ότι μπορεί να προσφέρουν, ακόμη και το ένα κάνει τη διαφορά. Κυρία Κοσμίδου, εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την παρέμβασή σας. Ας ευχηθούμε ότι δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα μέσα στην σχολική οικογένεια, mm-hmm. και να τελειώσουμε γρήγορα από αυτή, mm-hmm. να μπούμε έτσι ξανά στους κανονικούς ρυθμούς ζωής μας. Ας το ευχηθούμε όλοι μαζί. Αυτό, ό,τι συμβαίνει μέχρι τώρα είναι ιστορία. Αυτό που θα έρθει είναι δική μας επιλογή. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Επίσης. Γεια σας.